την πει, αλλά έμπρακτα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Που έχει σταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους και στην Περιφερειακή Αρχή. Με βάση αυτήν την επιστολή επανέρχεται το αίτημα που έχουν οι εκπαιδευτικοί, που αφορά στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο θέμα της στέγης, της ενίσχυσης, της σύντησης κλπ. Είναι ένα θέμα που, αν θυμάστε, το είχαμε ξαναφέρει και η απάντηση ήταν ότι νομοθετικά δεν μπορούσε η περιφέρεια να στηρίξει. Ο νόμος έχει αλλάξει. Η περίοδος που θα ξεκινήσουν οι εκπαιδευτικοί ήδη για να έρχονται και να βρουν κατοικίες και τα λοιπά έχει ήδη ουσιαστικά ξεκινήσει. Με αυτή την έννοια είναι κατεπήγον θέμα να γνωρίζουν ότι μπορούν να έχουν κάπου να ακουμπήσουν. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα τώρα να υπάρξει αυτή η στήριξη γιατί άλλαξε το πληθυσμός που είχε βάλει όριο και δυσκόλευε την προηγούμενη φορά. Επειδή από χθες που τέθηκε το θέμα προς συζήτηση, λέμε ότι το θέμα συζητήθηκε πέρυσι. Έχει ληφθεί απόφαση, δηλαδή λέμε έχει ληφθεί απόφαση σαν να έχει υλοποιηθεί, που φυσικά δεν έχει υλοποιηθεί και αυτή είναι η ερώτησή μου. Είχαμε 4 σημεία. Ποια από αυτά τα σημεία της απόφασης που λήφθηκε πριν ένα χρόνο ακριβώς προχώρησε η Περιφερειακή Αρχή προς υλοποίηση και πού φτάσανε, σε ποιο σημείο. Έγιναν κάποιες ενέργειες σε σχέση με αυτά που δεσμευτήκαμε όλοι με την απόφαση που λάβαμε, που ήταν κατά πλειοψηφία, έγινε κάποια συζήτηση με, με τους δήμους, με τα νοσοκομεία που είχαμε πει τότε, με φορείς που έχουν ακίνητη περιουσία. Το έχουμε ξανασυζητήσει όντως. Το Σεπτέμβριο είχαμε κάνει μια κίνηση όλες οι ΕΛΜΕ των Ιωνίων Ίσων μαζί, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί είναι κοινά σε όλη την επικράτεια. Οι ΕΛΜΕ Ιωνίων Ίσων είχαμε κάνει μια συνεννόηση και διεκδικήσαμε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Το ζήτημα είναι ότι παρόλη την απόφαση που μάλιστα είχε συγηθεί η κυρία Περιφερειάρχης, παρόλη την απόφαση που είχε πάρει για πολύ γενικά όμως πράγματα το Περιφερειακό Συμβούλιο, εμείς δεν έχουμε δει καμία αλλαγή. Και δεν έχουμε δει καμία αλλαγή, όχι μόνο το χρόνο που πέρασε, αλλά ούτε και για την πρόβλεψη του χρόνου ο οποίος έρχεται. Και μάλιστα, δεν είναι επειδή τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα ή παρέμειναν ίδια, τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ χειρότερα. Γιατί έχει προσθεθεί η ακρίβεια, έχει προσθεθεί οι τιμές των καυσίμων, του ρεύματος, οι τιμές των σούπερ μάρκετ, σε συνδυασμό με τα 737 ευρώ που παίρνει ένας νεοδιόρυσος εκπαιδευτικός, σε συνδυασμό με τα 8-9 εκατοστάρικα που παίρνει ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο οποίος μάλιστα πρέπει να συντηρεί και ένα σπίτι στη μόνιμη του κατοικία, σε συνδυασμό με τα ακριβά ενίκια τα οποία υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια των Ιωνίων Ίσων και επειδή είμαι στην Κέρκυρα που ξέρω, δίνουμε πάνω από τα 2 τρίτα, κοντά στα 2 τρίτα του μισθού μας, προκειμένου να μπορέσουμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, σε συνδυασμό με τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου πολλοί εκπαιδευτικοί πετιούνται έξω από τα μέσα Μαΐου και το Πάσχα βέβαια εννοείται, αλλά και από τα μέσα Μαΐου προκειμένου να εκμισθωθούν τα ακίνητα. Λοιπόν, είδαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε τώρα και την κυρία Ρόδη Κράτσα, την Περιφερειάρχη, η οποία μας κάνει μια δήλωση για το Περιφερειακό Συμβούλιο και για πολύ σημαντικά